Έκλεισαν τα σύνορα της Βενεζουέλας με την Κολομβία μετά από απόφαση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο προκειμένου να χτυπηθεί το λαθρεμπόριο. Σε ομιλία του Πρόεδρος της Βενεζουέλας είχε ήδη ανακοινώσει ότι αποσύρονται από την κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα των 100 Μπολιβάρ, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι λαθρέμποροι έχουν τα χρήματά τους κυρίως σε τέτοια χαρτονομίσματα. Μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, αμερικανικοί οργανισμοί σχεδίασαν αυτό το οικονομικό πραξικόπημα για να πνίξουν τη χώρα και να δημιουργήσουν ανησυχία στους πολίτες μέσα σε ένα κλίμα οικονομικού πολέμου, υποστήριξε ο Υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Βενεζουέλας, Νέστορ Εβερόλ. Οι πολίτες που αντιμετωπίζουν ήδη μεγάλα προβλήματα ρευστότητας έχουν στη διάθεσή τους περίπου 10 ημέρες για να ανταλλάξουν τα συγκεκριμένα χαρτονομίσματα που ισούνται περίπου με 2 αμερικάνικα δολάρια στη μαύρη αγορά. Είναι τρέλα από τη μία μέρα στην άλλη να θέλουν να αποσύρουν αυτό το χαρτονόμισμα που ουσιαστικά αποτελεί το 80% του νομίσματος που χρησιμοποιείται στην αγορά. Δεν είναι λογικό. Αυτό θα έπρεπε να γίνει λίγο-λίγο, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα καινούριο νόμισμα το οποίο θα μειώσει την αξία του χαρτονομίσματος αυτού πολύ. Εμείς επηρεαζόμαστε από αυτό, οι απλοί άνθρωποι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βενεζουέλας, τον Νοέμβριο υπήρχαν περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα των 100 Μπολιβάρ στην κυκλοφορία.